την εξαιρετική ιδέα του Παναγία Καμπράτη, αλλά και από τη συνάντηση του Μιχάλη του Αδάμου, του Γιώργου του Γιάννη και τη δική μου με το Μίκη. Σωστό. Καλημέρα σας. Ζητώ ξανά συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήταν θέμα υπηούσιου στη χειρουργασία. Είμαι συνάδελφος μαζί σας, αλλά δεν θα ήμουν συνάδελφός σας αν δεν υπήρχε ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουν ένας φοιτητής χημίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τη δεκαετία του 60, τρισάθλιος. Είχα φτάσει στο τρίτο έτος και είχα κάνει 6 χρόνια για να φτάσω στο τρίτο έτος. Αντιμετωπιζόμουν ως φαινόμενο κακού φοιτητή τόσο από την μικρή κοινωνία, τότε τη μικρή κοινωνία της πόλης, όσο και από τους γονείς μου. Αντιλαμβανόμουν όμως ότι είχα μια δουλειά στη χημεία, από τότε αγαπούσα πάρα πολύ να γράφω, να παίζω μπάλα, ήμουν από το πλευστή του Ρακλή. Και όταν άκουσα πρώτη φορά σε jukebox το ποιητικό της να τραγουδάει τον Επιτάφιο, είναι αυτό που αγαπητός και εξαιρετικός ποιητής ο κ. Νάνας είπε για τον Μισόγαμο γενικά, ο στίχος άστραψε φως, ξεγνώρισε, ο νιώσε τον εαυτό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ότι είμαι σε τελείως λάθος δρόμο και πρέπει να αλλάξω. Και αυτή η αλλαγή έγινε τον επόμενο χρόνο. Πήγα σε μια αθλητική εφημερίδα και ξεκίνησα και συνομότησαν όλα για να γίνω κι εγώ ένας συνάδελφός σας. Τώρα, η σχέση με τον Μίκη είναι. Όταν πήγαμε με τη Σοφία πριν από λίγο καιρό στο Υπερόν τη Οδού Επιφανούς 1, που είναι σκήτη όμως το Θεοδωράκη παρόλο που είναι ψηλά. Μου θυμίζει ο τρόπος που δουλεύει ο Θεοδωράκης και ο τρόπος που κάθεται στο γραφείο του τώρα, έτσι που τον βλέπω, τον τρόπο που ζούσε ο Τσιτσάνης. Που ζούσε σε μια σκήτη εκείνος, όχι ζει σε μια σκήτη που είναι ψηλά, αλλά είναι σκήτη πάλι. Και βέβαια ταινίζει την Ακρόπολη. Όλη τη μέρα εκεί, όλη τη μέρα με μουσική, όλη τη μέρα ακούει, όλη τη μέρα γράφει. Δεν υπάρχει διαφορετικό Θεοδωράκης. Ακόμα και τώρα που εισήλθε στη 10η δεκαετία της ζωής του, μπήκαμε μέσα και όλοι ξέρουμε ότι είναι σε μια ηλικία 92 ετών. Αλλά υπέστη μεν, με την καλή έννοια, τον τετράωρο μονόλογο Αλακάστρο, μέχρι να μπούμε στο διάλογο για να κάνουμε 8 ώρες εκεί περίπου. Δηλαδή, άρα είμαστε πολύ καλά. Αυτά είναι κανονικά θεοδωρακικά ωράρια, ας το πω έτσι. Και εύχομαι να είναι και έτσι μέχρι και την μέρα της συναντίας. Λέω λοιπόν ότι η συνοδοιπορία μου μαζί του αρχίζει από πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Όταν ήρθα στην Αθήνα, πιάσαν από τη Θεσσαλονίκη. Έφυγα ανταποκριτής των επικαιρών για να του συναντήσω μετά την. Θα τη χαρακτήριζα δική του εξορία στο Παρίσι. Είχε έρθει ο Ζαν Ζακ Στρεβάν Σερβέ, όπως λεγόταν, αλλά υπήρξε παγκόσμια κατακραυγή για να φύγει ο Μίκης. Και ήμουν ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που βρήκε το Μίκη στο Παρίσι μετά την Χούντα. Και μόλις ο Μοχοδωράκης έκανε το κάτω γενεράλ. Δεν πρόκειται δηλαδή να συναντηθεί, δεν πρόκειται να ξαναπώ ότι θα ξανά μπορέσω να ζήσω μια τόσο μαγική στιγμή, να έχω την τιμή εξαιτίας του Μίκη, το πρώτο βράδυ να γνωρίσω, να βγω το Μίκη στην εξορία, να βγω το βράδυ στην πρόβα του τον Παύλο Νερούβα, την επόμενη μέρα στη συναυλία να γνωρίσω τον Μιτεράν, αρχηγό τη χρηματική αντιπολίτευση στη Γαλλία. Δεν είναι για ένα νεαρό δημοσιογράφο, αυτά είναι σαν να σε πήραν ένα μαγικό χαλί και σε πήραν όπου ήθελε. Αυτό ήταν όμως ο Θεοδωράκης. Τα πάντα ήταν ανοιχτά, όλα προσιτά, οι ποιητές στα χέρια του. Ήταν πρέσβης τότε ο Νερούβα, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω πως κάποιο εκείνο διάστημα είχε έρθει στο Παρίσι και ο Σαλβατόρ Αλιέντε. Έτσι άρχισε η μελοποίηση του κάνω γενεράλ. Εγώ από εκεί ξεκίνησα το ταξίδι μου σαν δημοσιογράφος μαζί του, αλλά έκανα και άλλα μεγάλα μαζί του ταξίδια, πολύ χαρακτηριστικά. Ήμασταν προσκεκλημένοι, ήταν προσκεκλημένος και με πήρε μαζί του. Θα το πω, μην φανεί εγωιστικό, με έλεγε Απόστολο και το άκουσε η Σοφία αυτό. Μου λέει: θα ξαναγίνει για αυτή τη συναυλία ο Απόστολο, όπως ήσουν τότε. Στην πρώτη επέτειο της, στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη, τη πτώση του Φράγκο. Μια μαγική συναυλία, η οποία έκανε να αρχίσει 2 ώρες γιατί δεν δεχόντουσαν οι Καταλανοί να μιλάει ο παρουσιαστής καστιλιάνικα. Ήταν ιδιαίτερη. Και πήραμε τον μεταφραστή του Ρίτσου, τον Αλέξη Σολά, και έγινε συναυλία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, Πανδύς, συγκλονιστικά με σημαίες ελληνικές, σημαίες ισπανικές. Αυτό είναι το μεγαλείο του Θεοδωράκη. Δηλαδή, όπου και να πας, θα γνωρίσεις αμέσως ό,τι πιο εξέχει στο πνεύμα στη χώρα αυτή, ενδεχομένως και τους ηγέτες της. Μετά από αυτά, πάλι συναντηθήκαμε στις περίφημες γιορτές του ταχυδρόμου για την Κύπρο,
αγνοούμενοι. Μεγάλες συναυλίες που έγιναν στην μεταπολίτευση εδώ. Στη συνέχεια μου το έφερε μήνα να είμαι οργανωτής στα 70 χρονά του στο Καλλιμάρμαρο. Και τώρα πια, χρόνια πολλά, ήρθε στις πρέσπες. Εκεί έγινε η υποψηφιότητα, η τέτοια την Ελλάδα επίσημα για τον Νόμπελ που τον προτείναμε και πόσο δίκαιο θα ήταν να το έπαιρνε αυτός ο γίγας. Μέχρι τώρα πια σήμερα μου πήγαμε προχθές στο σπίτι, η κυρία Σπυράτου, ο κύριος Αδάμ και εγώ, και αποφασίστηκε αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση, πολύ συγκινητική για μένα, που είναι πια χάρη στην εξαίσια ιδέα του κυρίου Βαρβάτη, θα είναι και στην εξαιρετική συμβολή του κυρίου Μπλάν. Το κείμενο κατά τη γνώμη είναι υπέροχο, είναι αληθινό ποιητικό κείμενο, υπέροχο ποίημα, συμβολικό εξόχως. Θα είναι μια συγκινητική βραδιά. Θα είναι μια συγκινητική βραδιά, γι' αυτό και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ενθουσιασμό εδέχθη να την θέσει υπό την αιγίδα του. Θα είναι μια συγκινητική βραδιά, γιατί θα τη θεωρήσω κάτι σαν μια, επιτρέψτε μου αυτό που θα πω, εθνική συναυλία. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω αυτόν τον όρο. Θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής. Η Βουλή ανέλαβε τυπώ στο πρόγραμμα, το οποίο θα διανοηθεί δωρεάν και θα είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Και όσοι άνθρωποι προσθέσαμε τέλο πάντων το Μέβαρο του Υπουργείου, δεν πήγαμε ακόμα στο Υπουργείο, αλλά δεν χρειάστηκε. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα έκανε και η κυρία Γονιόλου, αλλά δεν χρειάστηκε να πάμε. Όλα ανοίξανε, οι πύλες ανοίξανε για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Πιστεύω ότι θα είναι μια, σας είπα, μαγική βραδιά. 300 χοροδία από τις μεγαλύτερες χοροδίες και τα μέρη που πέρασε και τάγιασε με το πέρασμά του Μίκης. Συμβολικά πράγματα. Δεν θέλω να πω. Κάνουμε οικονομία στις προσκλήσεις γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που γίνεται. Το ότι η συναυλία τρεις μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση και την ας πούμε πρώτη διαφήμιση που μπήκε να εξαντληθούν τα εισιτήρια είναι ένα γεγονός που κατά τη γνώμη μου πολύ σπανίως γίνεται στη χώρα. Και πολύ σπανίως και πολύ αδίκως εμείς αγωνιούσαμε. Δηλαδή μας έφυγαν οι αγωνίες το πρώτη, τέταρτη. Τώρα έχουμε άλλες μορφές αγωνίες. Ο ελληνικός λαός λατρεύει το Μίκη και θα πω και λίγο δύο λόγια για το πώς βλέπω αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, θεωρώ τον άντρα αυτόν τον επιφανέστερο εν ζωή Έλληνα και πολύ σωστά είπε ο κ. Λάνας ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αφήσει ένα χνάρι στον πολιτισμό. Τόλμησε να το συγκρίνει με το χνάρι του Γενάρχη της ποιησής μας του Σολομού. Εγώ θα πω, συνεπικουρώντας τη σκέψη, ότι ακούστε ποιους ποιητές μόνο έφερε στο στόμα των Ελλήνων. Σολομός, Ρίτσος, Κατσαρός, Αναγνωστάκης, Παλαμάς, Βαλαωρίτης, Σικελιανός, Λιβαδίτης, Σεφέρης, Ελίτης, Ελευθερίου, Παπαδόπουλος, Καριωτάκης, Καβάφης, τα λέω ανάκατα ανάλογα με τα έργα που Γιάννης Θεοδωράκης. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα το σύνολο των Ελλήνων μεγάλων ποιητών και δύο-τριών μεγάλων στιγουργών που είναι ακριβώς αυτό το αρχιπέλαγος της μουσικής του. Δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα μέρος της γης. Έτυχε να είμαι στην τελετή απονομής του Νόμπελ στον Οδυσσέα Αιγυπτή. Το μισό Νόμπελ, ανεξάρτητα από την τεράστια ψυχολογική του, για τους Σουηδούς, το μισό Νόμπελ οφειλόταν στη μουσική του Θεοδωράκη. Είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση η μουσική του Θεοδωράκη στην Σουηδία και στους Σουηδούς που είχε επηρεαστεί και το κλίμα των ακαδημαϊκών. Παρόντες εκεί από συναδέλφους ήταν μόνο η κυρία Ελένη Βλάχου, η αείμιστη Ελένη Βλάχου και εγώ. Το ζήσαμε αυτό. Κοσμογονικό πράγμα δηλαδή αυτή η μουσική. Αυτό του συνήγειρε. Βέβαια, έτσι είναι ο Ελίτ, δεν το συζητώ. Άλλωστε και το Κουνόπλο το πήρε και ο Σοφέρης, όταν ακόμα δεν ήταν γνωστό το μυθιστόρημα που έγινε αργότερα. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχουμε ένα μέγεθος θηλιώδες. Θα είναι ευχής έργων να είναι καλά η υγεία του και να είναι ο Μίκης εκεί. Αυτό είναι θέμα των γιατρών και της ημέρας. Μας είπαν στο Μέγρο ότι το ζητάνε πολύ στο τηλέφωνο, θέλω να διευκρινίσω. Δεν έχει δοθεί πουθενά αυτή η έννοια της είδησης. Είναι η επιθυμία του ιδίου να είναι εκεί. Αυτό μεταφέραμε με πολύ σεβασμό. Και σήμερα το πρωί μου μεταφέρουν από τον περιβάλλον του ότι όλοι οι γιατροί του λένε μην πας και ο ίδιος θα έχει κλειστεί. Ναι, γιατί λένε μην πας, ο ίδιος όμως εμάς μας είπε τρεις φορές θα είμαι εκεί. Αλλά... Μάλιστα εμάς δεν μας είπε μόνο ότι θα είναι εκεί. Μας είπε τη Σοφία προεξοφλώντας ότι θα πάμε. Όχι μόνο ότι αυτό δεν το είναι. Θα πάμε στο Ντίσελντορφ στις 26 Μαΐου. Του λέω στο Ντίσελντορφ.
Εγώ ταξιδεύω μετά από τα αεροπλάνα και είμαι πάντα φυλακτικό. Μου λέει 26 Μαΐου στο Ντίσσελμπλουργκ, κάτι μου. Τι έχει δουλειά στο Ντίσσελμπλουργκ? Οι Γερμανοί θα κάνουν μια εβδομάδα και με κάποια δύο συμφωνικά του έργα. Που κοιτάξτε, ο συμφωνικό και το Ράκη σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ακόμα άγνωστο. Αυτό θέλω να το πω. Στα σχέδια που υπάρχουν για το προσεχέ καλοκαίρι είναι ο Διόνυσο. Που δεν έχουν μια φορά παιχτεί δύο όπως έχει παιχτεί, έργα που δεν έχουν παιχτεί σχεδόν καθόλου. Υπάρχει ένα μέρος του Θεοδωράκη, όσο αυτή σας φαίνεται παράξενο, που είναι άγνωστο. Μια τέρα incognita ακόμα για εμάς. Ακόμα και για εμάς τον μελετάμε, ας πούμε, τον διαβάζουμε, τον ξέρουμε. Λέω λοιπόν ότι σύνθεο θα υπάρχει και αυτή η τεράστια παρουσία και χωρίς τον Θεοδωράκη πιστεύω ότι θα είναι και το πνεύμα του, η άβρα του, το έργο του. Οπότε θα ζήσουμε αυτή τη βραδιά ούτως ή άλλως. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, παρά να πω ότι βοήθησαν κι άλλοι άνθρωποι, θα μας πει η Σοφία, ποιοι βοήθησαν σε αυτή τη συναυλία, με σημαντικό τρόπο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους μου, δημοσιογράφους και τα μέσα τα οποία έσπευσαν και αγκάλιασαν το θέμα και ήδη γι' αυτό έγινε αυτός ο πανικός και έγινε αυτό το χάσιμο των εισιτηρίων όλων των μορφών, των μισαίων, των ακριβών κάπως και των φοιτητικών. Δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς μια εμβόλυμη συναυλία ή μια συναυλία την επόμενη μέρα, γιατί δεν μπορούμε ούτε οι χοροδίες. Αυτό μπορεί να γίνει το καλοκαίρι, ήταν μια ωραία ιδέα σε δύο μέρη. Το λέω τώρα, θα το ζητήσουμε. Στο Καλλιμάρμαρο με μια πολύ προσιτή τιμή για να το δουν πολύ περισσότεροι από ό,τι στο Μέγαρο και στις Πρέσπες που εγώ βέβαια θέλω πάρα πολύ να το πάω, γιατί για μένα η Ελλάδα αρχίζει από τις Πρέσπες. Και αφού ήρθε και μου η Θεοδωράκη εκεί και το άγιωσε το μέρος, θα ήταν ωραίο αυτό το γεγονός να συμβεί και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου που είναι, αυτό το μέρος είναι μαγικό. Δηλαδή, όποιος έρχεται σε αυτή την περιοχή, νιώθει ότι είναι σε έναν τόπο μαγικό. Είναι εκεί η Βασιλική του Αγίου Αρχιλίου από το 10ο αιώνα, είναι άλλη Ελλάδα, άλλο Βυζάντιο, άλλα πράγματα. Αυτά, αν θέλετε ρωτήσεις, θα απαντήσουμε σε αυτές μετά. Εγώ απλά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Μίγη, που με κάλεσε άλλη.